Από το απόγευμα ταλαιπωρούν και πλήττουν την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Καλιάνο. Καλησπέρα, κύριε Καλιάνο. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Έχουμε ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τις τελευταίες ώρες που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας. Πόσο θα μας επηρεάσει αυτό? Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο έρχεται από την Ιταλία, αρκετά βαθύ όπως λέμε στη μετεωρολογία, δηλαδή αρκετά ισχυρό με λίγα λόγια, που σημαίνει ότι θα δώσει πολλές βροχές, ώρες και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο καιρός θα διατηρηθεί κατά διαστήματα άστατος μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι για το σύνολο της επικράτειας, με εξάρσεις και υφέσεις των βροχοπτώσεων και γενικά έντονα φαινόμενα κυρίως στις πιο ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Η δυτική χώρα, η δυτική περιοχική χώρα αλλά και το Ιόνιο, ναι, μεν θα έχουν αρκετές βροχές κατά διαστήματα που θα πλήττουν αυτές τις περιοχές και καταιγίδες. Ήδη από τις προηγούμενες ώρες λαμβάνω πολλά μηνύματα και βλέπω το δορυφόρο ότι υπάρχουν πολλές εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές των Επτανήσεων και της δυτικής υπηρετικής χώρας. Φαίνεται όμως σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, κεντροανατολική Ελλάδα και τα βόρεια τμήματα, αλλά και οι νοτιότερες περιοχές, στη δυτική Ελλάδα θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα σε γενικές γραμμές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Πάντως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι θα είναι εκτεταμένη κακοκαιρία, δυνατές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερη προσοχή στους αγρότες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, διότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις, βεβαίως και σε περιοχές της Μεσσηνίας, της δυτικής υπόλοιπης Πελοποννήσου, αλλά και σε τμήματα της υπόλοιπης δυτικής υπηρετικής χώρας. Πάντως, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το Σάββατο το μεσημέρι, φαίνεται ότι θα περιορίζονται τα φαινόμενα αυτά των βροχοπτώσεων στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές, δηλαδή από τις Κυκλάδες και ανατολικότερα, σαν νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα εκεί στην Κρήτη, όπου θα μας εγκαταλείψει σταδιακά το συγκεκριμένο κύμα της κακοκαιρίας. Για τα δυτικά νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι κατά διαστήματα θα είναι αρκετά βροχερός ο καιρός, άστατος, μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά πάσα πιθανότητα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα. Θα υπάρχουν όμως και μέσα στις επόμενες ημέρες μέχρι και το Σάββατο και αρκετά μεγάλα ανοίγματα στον ουρανό, όπου γρήγορα θα δίνουν τη θέση τους σε νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώνουν και θα βρέχει κατά διαστήματα. Δεν θα είναι συνεχόμενες βροχοπτώσεις, ωστόσο κατά διαστήματα ο καιρός βεβαίως θα είναι άστατος με μια μικρή παύση, κυρίως την Παρασκευή, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Δηλαδή, μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, κατά διαστήματα θα βρέχει στις περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Μια μικρή παύση την Παρασκευή και πάλι από το Σάββατο έχετε ένα νέο σύστημα με αρκετές βροχοπτώσεις μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου που θα μας αποχαιρετήσει το κύμα της κακοκαιρίας το συγκεκριμένο. Ήσασταν πλήρως κατατοπιστικός για όλη την περιοχή για την οποία συζητάμε, όμως